Ως μήνυμα αλλαγής πολιτικής κατεύθυνσης της χώρας εκλαμβάνουν στη Νέα Δημοκρατία το εκλογικό αποτέλεσμα. Οι πολίτες απάντησαν ξεκάθαρα στο δίλημα στασιμότητα με το ΣΥΡΙΖΑ ή πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία, δηλώνει στο Euronews ο εκπρόσωπος τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης Σοφία Ζαχαράκη. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι οι ψηφοφόροι χθες, και εμείς θα μιλήσουμε για όλους τους Έλληνες, πρέπει να ξέρετε, όχι τους λίγους, τους πολλούς, αλλά όλους τους Έλληνες πολίτες, είπαν ότι πρέπει να αλλάξει η χώρα κατεύθυνση. Ήταν σαφές λοιπόν ότι είπαν ένα μεγάλο ως εδώ, σε αυτά που έχουν ζήσει μέχρι τώρα, την υπερφορολόγηση, την ανασφάλεια, την έλλειψη καλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας, αλλά και την έλλειψη προοπτικής. Και είπαν ότι θα τραβήξουν μια γραμμή με το παρελθόν και θα ψηφίσουν με μεγάλη, θα έλεγα, έτσι, διάθεση και θετική διάθεση, ναι στην πολιτική αλλαγή. Οι πολίτες μας εμπιστεύτηκαν για ένα άλλο ήθος και ύφος εξουσίας, είπε στη συνεδρίαση με τους τομεάρχες του κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δείχνοντας το δρόμο που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα μέχρι τις εθνικές εκλογές. Στο δρόμο προς τις εκλογές, πιθανότητα κάποιοι να θέλουν να βάλουν διχαστικά διλήμματα ή να θελήσουν να μας φέρουν στο παρελθόν. Εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε για το μέλλον και για το πώς θα κάνουμε τη ζωή του Έλληνα πολίτη καλύτερη. Νομίζω ότι είναι ο τελικός στόχος μετά από πολλά χρόνια ταλαιπωρίας, μέσα σε μια κρίση η οποία κράτησε πολύ παραπάνω στην Ελλάδα από τις άλλες χώρες που μπήκαν και βγήκαν από αυτή. Μιλήσαμε με μεγάλη σαφήνεια για την ανάγκη για τη μείωση φόρων, για καλές, πολλές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και όχι για αυτή τη γενιά των 350 ευρώ που ζούμε αυτή τη στιγμή γύρω μας, για ανάπτυξη. Ανάπτυξη που σημαίνει αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για κάθε Έλληνα πολίτη, αλλά βέβαια και την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το διακύβευμα των εκλογών θα το προσδιορίσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε τοποθέτησή του εντός της εβδομάδας.